Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει συνολικά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αμοθράκης, ύστερα από τη θεομηνία της 25ης Σεπτεμβρίου που άφησε πίσω της σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές, σύμφωνα με τον Δημήτρη Πέτροβιτς. Αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του νησιού έναντι των καιρικών φαινομένων λήφθηκαν και κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή βρίσκεται έργο της τάξεως των 120.000 ευρώ για την επίγουσα προσωρινή παράκαμψη σε δρόμο στο σημείο Απατσανάδες, έργο το οποίο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στις 90 ημέρες. Τα φαινόμενα που μας απασχολούν κατά κόρον είναι αυτά που προκαλούνται από τους τρεις ποταμούς, δηλαδή από τον Εύρο, τον Άρδα και τον Ερυθρό Πόταμο. Εν τούτης, σε αυτά τα σημεία, όπως σας είπα, έχουμε προβεί σε συντηρήσεις των αναχωμάτων, έχουμε κλείσει 153 αναχώματα, έχουν διατεθεί περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ, αυτός είναι ο προϋπολογισμός για τις συντηρήσεις των αναχωμάτων την προηγούμενη περίοδο, για τις ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν την περίοδο 14 και 15, στη πολύ μεγάλη πλημμύρα που είχε πλήξει την περιοχή μας. Βεβαίως, οι απειλές είναι στις χυμαρώδεις πλημμύρες. Είναι δηλαδή σε φαινόμενα τα οποία είναι μικρής διάρκειας αλλά μεγάλης έντασης και προκαλούνται κυρίως από τις νεροποντές. Κάτι τέτοιο βιώσαμε στη Σαμοθράκη. Στη Σαμοθράκη λοιπόν έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή την ώρα τρέχει. Εξ αρχής είχαμε διαθέσει 150.000 ευρώ για να γίνουν οι πρώτες αποκαταστάσεις, να αποκτήσει δηλαδή βατότητα το οδικό δίκτυο. Τώρα κάνουμε ένα ακόμη έργο που έχει σχέση με την παράκαμψη στο σημείο Απατσανάδες, όπου κατέρευσε ένα τεχνικό έργο υπό μορφή γέφυρας. Επιπλέον από τα 26,6 εκατομμύρια του ειδικού προγράμματος για τον νομό του Εύρου που ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομίας, 1,6 θα απορροφηθούν για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αμοθράκης. Να σημειωθεί ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η εκπόνηση 2 μελετών και συγκεκριμένα του Master Plan Αντιπλημμυρικής Προστασίας του νησιού της Αμοθράκης και της μελέτης υποδομών γεωθερμίας του νησιού που θα γίνουν με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στη συνέχεια έχουν γίνει κάποιες μελέτες προϋπολογισμού περίπου 3.100.000 ευρώ για να γίνουν παρεμβάσεις στο οδικό επαρχιακό δίκτυο του νησιού και στο δημοτικό δίκτυο. Παράλληλα υπάρχει ένα ποσό της τάξης του 1.600.000 περίπου ευρώ που εγκρίθηκε πρόσφατα μέσα από το ειδικό πρόγραμμα του Εύρου για άλλες παρεμβάσεις στη Σαμοθράκη και βέβαια έχουμε και την προγραμματική σύμβαση 400.000 ευρώ η οποία προϋπήρχε με τον Δήμο της Σαμοθράκης για άλλες παρεμβάσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά αρθριζόμενα κάνουν ένα ποσό που ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια ευρώ μαζί με κάποιες άλλες παρεμβάσεις από την ΟΧΕ και βέβαια και από το ΕΣΠΑ. Αφορούν παρεμβάσεις και στο Κέντρο Υγείας του νησιού, αλλά και σε άλλα σημεία όπως ο αρχαιολογικός χώρος. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου αναφέρθηκε και στο σχεδιασμό που υπάρχει για συνολικές παρεμβάσεις στο νομό. Σε ό,τι αφορά τον υπόλοιπο νομό, θα γίνουν παρεμβάσεις σε πολλά άλλα σημεία. Περιμένουμε και 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου από το πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία, το Interreg 2. Προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε ενισχύσεις στα σημεία που μεανδρίζει ο ποταμός, δηλαδή στα σημεία που στρίβει ο ποταμός. Εκεί ακριβώς θα γίνουν παρεμβάσεις με λιθορυπές και σαζανέτ. Σε κάθε ενδεχόμενο βέβαια πλημμυρών πρέπει να φροντίσουμε και άλλα ζητήματα, γι' αυτό το λόγο αποστήλαμε προς την ΔΕΗ σχετικό έγγραφο για να θέσει σε λειτουργία τα αντλιοστάσια, τα αποστραγγιστικά αντλιοστάσια, τα οποία ήταν για ένα διάστημα αποενεργοποιημένα λόγω οφειλών στους λογαριασμούς. Πρέπει εδώ να σημειώσω ότι οι αποστραγγίσεις των κάμπων εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων είναι υπόθεση του κράτους.